Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. What's up, τι κάνετε, καλώς ήρθατε στο House of Boys, είμαι ο Τζιούκ, είστε εδώ στο Mad TV όπως πάντα, όπως πρέπει, για να βλέπουμε τη hip-hop κουλτούρα από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Και γι' αυτό και τώρα θα μπούμε να μιλήσουμε για rap news. Πριν από αυτό όμως, ακολουθήστε μας σε όλα τα social media, να μπαίνετε στο κανάλι μας στο YouTube, στο Mad TV, για να βλέπετε όλες τις εκπομπές που ανεβαίνουν εκεί πέρα, στο website μας mad.gr και τα σχετικά. Λοιπόν, τώρα να σας πω το εξής. Ο Rick Ross λέει εξηγεί γιατί ένα δείπνο με τον Jay-Z είναι πιο πολύτιμο από 500.000 δολάρια. Δηλαδή, σου δίνω 500.000 δολάρια ή δείπνο με Jay-Z. Τι παίρνεις? Ο Rick Ross σίγουρα θα έπαιρνε το δεύτερο. Ο Rick Ross λοιπόν είναι ένα από τους μεγαλύτερους λάτρεις του hip-hop και όταν πρόκειται για 500.000 δολάρια ή δείπνο με τον Jay-Z, στη συζήτηση υπάρχει μόνο μια πλευρά που παίρνει ο biggest boss. Αυτή είναι η φάση του. Με την συζήτηση να κυριαρχεί για άλλη μια φορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρη στον ίδιο το Hov, ο μεγιστάνας της MMG, δηλαδή ο Rick Ross, εξήγησε την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου γιατί η επιλογή του εγκεφάλου του δισεκατομμυριούχου του Brooklyn είναι πιο πολύτιμη από το να βγάλεις, από το να βάλεις στην τσέπη σου μισό εκατομμύριο δολάρια. «Θα πάρω το δείπνο και θα σας πω γιατί», είπε ο Ross σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στα stories του. Το 08, όταν κυκλοφόρησα το δεύτερο άλμπουμ μου, το Trilla, είχα μία συνάντηση με το Hov. Πήγαμε για μεσημεριανό, λέει, στο Philip Chow στο Manhattan. Φάγαμε πορτοκαλί κοτόπουλο με τη σάλτσα φιστικιών. Ωραία ακούγεται αυτό. Μ' αρέσει όπως το ακούω. Είπε, Rose, αντί να γράφεις σε κάθε beat που σου αρέσει, γράψε σε κάθε beat που θα μπορούσες να πετύχεις. Μου είπε μια γρήγορη ιστορία για το Big Pimpin' και είπα, εντάξει, στοίχημα. Έτσι είπε. Ο Rose απέδωσε τη συμβουλή του Hov που τον βοήθησε να ανέβει καλλιτεχνικά, κάτι που με τη σειρά του του έφερε μεγαλύτερη επιτυχία στο παιχνίδι και έθεσε θεμέλια για άλλες κερδοφόρες επιχειρηματικές του επιχειρήσεις. Με πήγε σε άλλο επίπεδο ως rapper, σε άλλο επίπεδο ως καλλιτέχνη, συνέχισε. Όγκος δουλειάς που έκανα ήταν επόμενο level. Πρέπει λοιπόν να αναδυθείτε. Είστε έτοιμοι να αφομοιώσετε τη γνώση? Αν διαλέγατε το δείπνο με το Hov και όχι τα 500.000. Τι του είπε με λίγα λόγια? Του είπε ότι αν παραδείγματος χάρη ακούσε ένα beat και σ' αρέσει και γουστάρεις να το γράψεις, καλή φάση, αλλά είναι ακόμα καλύτερο να δουλεύεις πάνω σε beat τα οποία πιστεύεις ότι μπορούν να φτιάξουν επιτυχίες τραγούδια. Αυτό θα σε πάει σε ένα level παραπέρα. Και συμφωνώ πολύ με αυτό που λέει, γιατί όντως ο Rose, στην ουσία όταν έκανε το I feel like Big Mitch, Larry Hoover, πώς λέγεται το BMF, όταν έκανε το BMF, ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο είναι και hip hop και trap και ήταν στην ουσία το πρώτο hit το οποίο έφερε την trap κουλτούρα στο mainstream. Οπότε είναι σημαντικό που το λέμε για τον Hov εδώ πέρα. Τώρα όμως να σας πω, τι παίζει? Είσαι νέος δημιουργός και ονειρεύεσαι να βρεθείς στο MadBook 2023 από τη 3 Cents. Λοιπόν, το MAD και η IKEA σου δίνουν ευκαιρία να παρουσιάσεις τη δημιουργία σου στο μεγαλύτερο event μόδας και μουσικής στην Ελλάδα τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στο Taekwondo. Πώς? Μέσα από ένα super δημιουργικό project, το Creators Lab από την IKEA, στο MADWORK 2023 σου δίνει αυτή την ευκαιρία. Το Creators Lab λοιπόν από την IKEA στηρίζεται στην καμπάνια της εταιρείας «Μαζί δημιουργούμε νέες δυνατότητες» και μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για ένα νέο δρόμο που ανοίγεται μπροστά σου. Ένα δρόμο με νέες δυνατότητες να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Οι άνθρωποι είμαστε δημιουργικοί, γι' αυτό μην χάνεις χρόνο. Αν σχεδιάζεις ρούχα ή αξεσουάρ, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο madbook.gr, να δηλώσεις συμμετοχή στην ειδική φόρμα έως την 5η 9 Νοεμβρίου και να στείλεις ένα μικρό βιογραφικό και μια φωτογραφία από την δημιουργία που έχεις ονειρευτεί να δεις στο Catbox στις 20 Νοεμβρίου. Οι κριτές του Creators Lab από την IKEA θα επιλέξουν στους 8 φιναλίστ που θα ζήσουν τη μοναδική αυτή εμπειρία. Οπότε αν σχεδιάζεις, άμα γουστάρεις μόδα, αν είναι η φάση σου αυτή, μπες στο madwalk.gr για να δεις και να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό. Λοιπόν, πάμε σε ένα break πολύ πολύ γρήγορα και γυρνάμε πίσω με νέες κυκλοφορίες εδώ στο House of Bars. Boom! What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Bars, είμαι ο Τζιου και μιλάμε πάντα για τη hip-hop κουλτούρα. Ακολουθήστε με εδώ στα social media, εδώ παντού, στο Instagram, στο TikTok, παντού, στο BeReal. Δεν ξέρω άμα χρησιμοποιείτε BeReal. Νομίζω ότι πολύ λίγοι χρησιμοποιούν BeReal.
και με χαλάει λίγο αυτό. Μ' αρέσει όμως, μ' αρέσει. Περνάω καλά. Ο συντάκτης μας, ο Ανδρέας, χρησιμοποιεί BeReal και είμαστε χαρούμενοι για αυτό. Λοιπόν, νέες κυκλοφορίες λοιπόν στη φάση. Ο Fatboy SRF και ο Big Juice κυκλοφόρησαν το Insomniac Missile Launcher. Μ' αρέσει πάρα πολύ το όνομα. Ο rapper από το New Jersey, Fatboy SRF, συνεργάστηκε με το πρώην μέλος του Company Flow, τον Big Juice, για ένα νέο EP με τίτλο Insomniac Missile Launcher. Το Insomniac είναι αυτός που δεν μπορεί να κοιμηθεί και Missile Launcher είναι αυτός που εκτοξεύει πυράβλους, οπότε βγάλετε το συμπέρασμα μόνοι σας. Συνεργάστηκε με το πρώην μέλος λοιπόν και έκανε αυτό το EP. Το έργο λοιπόν θα κυκλοφορήσει στις 31 Οκτωβρίου. Την παραγωγή για το EP ανέλαβε ο Justolium King Spitter και το tracklist είναι το εξής, είναι πολύ μεγάλο, τσεκάρετε. Το πρώτο είναι το Insomniac Missile Launcher, είναι ο μόνιμο τραγούδι. Το μετά το δεύτερο είναι το Grimy Squadron Grow a Garden. Δεύτερο τραγούδι, μου αρέσουν οι τίτλοι. Το τρίτο είναι Ghost Story, πολύ ωραίο. Και το τέταρτο είναι το God. Λοιπόν, μου αρέσουν όλα αυτά. Μου αρέσουν όλα αυτά. Αλλά πιο σημαντικό από αυτά είναι το Madwalk, να σας πω την αλήθεια. Δεν με αναγκάζουν να το πω, το λέω επειδή εγώ το πιστεύω ότι είναι πιο σημαντικό. Λοιπόν, παίζει εδώ Super Fashion Beauty με νέο hot διαγωνισμό. Και τι γίνεται τώρα, Get the Madwalk. Look by Max, το Madwalk 2023 by 3 cents. Το MAD TV λοιπόν και η MAC Cosmetics σε προσκαλούν να δοκιμάσεις πρώτα εσύ τα make-up looks που θα εμφανιστούν στο catwalk του Madwalk 2023 by 3 cents, αλλά και να κερδίσεις τα πιο fashion beauty δώρα. Πώς? Έλα στις 2 Νοεμβρίου στο κατάστημα MAC της Συνερμού από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Επίλεξε το beauty look που προτιμάς, κάνε δωρεάν το make-up service σου και φωτογραφίσου στο publicity banner για να μπει στην κλήρωση και να κερδίσεις μοναδικά προϊόντα MAC αλλά και προσκλήσεις για το Madwalk 2023 by 3 cents και live radio με το Mad Radio 106,2. Και θα γνωρίσεις από κοντά τις αγαπημένες σου Foss Blog και την μικρή Ολλανδέζα The Fashion Heroes του Madwalk 2023 by 3 cents. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν τώρα θα ακούσεις Cardi B, I Like It, θα πάμε σε ένα break και θα γυρίσουμε πίσω εδώ στο House of Bars σε πολύ λίγο. One. What's up, what's up, what's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Bars. Εννοείται είμαστε σε πώς να το πω, εορταστική περίοδο θα πω, εορταστική είναι, γιατί παίζει Madwalk σε λίγο καιρό, γιατί άλλο, και το Madwalk 2023 by 3 cents έρχεται Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στο Taekwondo, στο παλιό Φάλιρο, και φέτος για πρώτη φορά ταξιδεύει στην Ελλάδα και σε προσκαλεί στα πιο hot fashion ready parties. Έλα στις 2 Νοεμβρίου στο Pelosov στην Θεσσαλονίκη να χορέψεις στο πιο fashionable vibe με DJ set από τον Gramboy και όχι μόνο. Φωτογραφίσεις το publicity banner, ανέβασε story στο Instagram κάνοντας mention τα accounts με ATV και 3 cents official και μπες στην κλήρωση για να περπατήσεις στην πασαρέλα τη βραδιά του catwalk και να γίνεις το πρόσωπο του Madwalk 2023 by 3 cents. Αλλά και να γνωρίσεις από κοντά σε guest εμφάνιση τον Edward Στεργίου. Σε περιμένουμε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε Rappers on Media. Ο 21 Savage παραλίγο να τσακωθεί έξω από το πάρτι των γενεθλίων του. Γιατί ρε 21. Λοιπόν, 21 Savage παραλίγο να τσακωθεί έξω από το πάρτι των γενεθλίων του που πραγματοποιήθηκε στην Ατλάντα από αλλού το Σαββατοκύριακο. Ο rapper γιόρταζε τα 31 γενεθλιά του στο Underground Ατλάντα το Σάββατο όταν ξέσπασε ένας καυγάς με 21 σχεδόν άτομα να εμπλέκονται. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στο X, θα το δείτε πολύ πολύ σύντομα ακριβώς δίπλα μου, το βλέπετε. Υπάρχει μία σύνδεση εδώ, ο 21 Savage προκαλεί το κάρμα με το όνομά του και είναι 21 άτομα που σας είπα που εμπλέκονται, οπότε κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X, ο 21 Savage φαίνεται να ορμάει μέσα από ένα μεγάλο πλήθος και να πλησιάζει έναν άνδρα μαζί με τα μέλη του πληρώματός του, του crew, σε σημείο που κόλλησαν τα κεφάλια της. Για να δούμε λίγο, το έχουμε λίγο να το δούμε, για να δούμε. Δεν το έχουμε γιατί έχει βία και δεν δείχνουμε εμείς βίες. Δεν δείχνουμε τη βία εμείς, δεν προάγουμε τέτοια πράγματα. Δεν έχει σχέση η hip hop κουλτούρα έτσι κι αλλιώς με τη βία, πιστεύω.
Λοιπόν, ευτυχώς και τα δύο μέρη χωρίστηκαν γρήγορα και ο 21 φαίνεται αργότερα να στέκεται πάνω στο πλήθος και σε απόσταση. Κέρδισε λοιπόν. Ο ξάδερφος και συνεργάτης του, ο Young Nuri, φαίνεται επίσης να εμπλέκεται στη μάχη. Ήταν μαχητής και αυτός ο ξάδερφος. Ωστόσο, ο τσακωμός συνέχισε να εξαπλώνεται καθώς ένα άλλο βίντεο δείχνει μια ομάδα ανθρώπων να πατάει έναν άντρα στο έδαφος, κακό, προτού ένας φύλακας χρησιμοποιήσει σπρέι πιπεριού για να διαλύσει το πλήθος. Επαγγελματίας θα πω. Λοιπόν, τώρα θα δούμε. Ξέρετε γιατί δεν σχολιάζω. Γιατί δεν μ' αρέσει η βία. Μ' αρέσει να τη βλέπω σε αγώνες φάση, βλέπω UFC τέτοια, MMA. Αλλά δεν μ' αρέσει να βλέπω ότι κάποιοι, ας πούμε, εκεί που κάτι συμβαίνει, ξέρω εγώ, στο δρόμο, σε events μεγάλα καμιά φορά, καταφεύγουν στη βία. Και δεν είναι κατάσταση αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι ότι έτσι θα λυθεί κάτι. Και αυτό το mentality του δρόμου, το ότι εγώ είμαι πιο μάγκας και έχω πιο μεγάλα μπράτσα και βαράω πιο πολύ, είναι παιδικό, ας πούμε. Μετά το έχω καλύτερους μπράβους, είναι... και αυτό δεν είναι πολύ... δεν θα έλεγα και πολύ γενναίο, δεν θα έλεγα και πολύ έντιμο. Οπότε επειδή δεν όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, δεν φέρνουν ένα θετικό πρόσημο στο αποτέλεσμά τους, δεν θέλω να τα σχολιάζω. Και γι' αυτό θα σας πω ότι τώρα θα δούμε το No Frauds από Nicki Minaj, Drake και Lil Wayne και σε λίγο γυρνάμε για το Behind the Scenes. Boom! What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Bozimo Jew και μιλάμε πάντα για τη hip-hop κουλτούρα και τώρα θα μιλήσουμε για το Behind the Scenes. Τι έπαιξε, θα μιλήσουμε για ένα κομμάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, παίζει στα ραδιόφωνα εδώ και πολύ καιρό. Έχει γίνει χαμός. Το βίντεο κλιπ κυκλοφόρησε πριν 3 εβδομάδες. Είναι γενικά ένα κομμάτι το οποίο το έχω συζητήσει πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή. Όχι μόνο επειδή είναι πάρα πολύ ωραίο και φαν, όχι επειδή η καλλιτέχνητα που το έχει κάνει μόνο έχει, πώς να το πω, έχει τραβήξει τα βλέμματα και τα φώτα πάνω της, αλλά και επειδή έχει σαμπλάρει, αν όχι το πρώτο, νομίζω το πρώτο ήταν. Ναι, το The Message είναι το πρώτο hit της hip-hop κουλτούρας, νομίζω ότι βγήκε το 1974. Και έχει αυτό το εικονικό, το λίτο πιρι-πι-πι-πι-πι-πι-πι που παίζει συνέχεια. Το ξέρω ότι δεν το καταλάβετε, γιατί προφανώς το είπα πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν μιλάμε για άλλο από το Players, από την Coi Leray, όπου έχει σαμπλάρει το message του Grandmaster Flash και της μπάντας του. Λοιπόν, το Plays λοιπόν είναι ένα τραγούδι της Coi Leray, κυκλοφόρησε στις 30 Νοεμβρίου του 2022 ως βασικό single από το επερχόμενο δεύτερο στούντιο άλμπουμ της Coi του 2023. Παράλληλα βλέπετε εδώ σκηνές από το βίντεο κλιπ με την Coi να είναι πολύ style όπως πάντα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η τύψα, δεν ξέρω γιατί, πάντα μου βγάζει πάρα πολύ style. Τέλος πάντων, περιέχει δείγματα λοιπόν από του Grandmaster Flash από το single των Furious 5, Grandmaster Flash and the Furious 5, του 1982, παιδιά, έκανα λάθος, το πήγα 8 χρόνια πριν, ξέρω εγώ, The Message, από το debut studio album του, το The Message. Αργότερα κυκλοφόρησαν αρκετά remix του κομματιού. Για ένα από αυτά η Coi Leray συνεργάστηκε με τον superstar David Guetta, εννοείται, για να κάνουν πιο EDM. Ο David Guetta δίνει στο play στην παλόμενη ενέργεια ενός φεστιβάλ και ανεβάζει επίπεδα στο αρχικό τραγούδι με στυλάτα synthesizer και δυνατά κρουστά. Ανέβηκε λοιπόν στο νούμερο 1 του Rhythmic Radio Chart στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναρριχήθηκε στο Top 20 του Billboard Hot 100, φτάνοντας στο νούμερο 16, απασχολώντας όλο και περισσότερο κάθε μέρα την pop κουλτούρα. Είναι αυτή είναι η Coi Leray και νομίζω ότι μας το έχει δώσει. Λοιπόν, τσεκάρετε. Περίμενε, που είχα μείνει τώρα γιατί το χάσα λίγο. Το βρήκα όμως. Η επιτυχία του Players λοιπόν θέτει τις βάσεις για μια συναρπαστική χρονιά για την Coi Leray, καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ακόμη περισσότερη μουσική. Μέχρι στιγμής η Coi έχει συγκεντρώσει τον εντυπωσιακό αριθμό των 6 δισεκατομμυρίων streams, ένα νουμεράκι καλό, με το Players μόνο να διαθέτει τα 300 εκατομμύρια streams. Τα έχει πάει καλούτσικα. Στο TikTok λοιπόν έχουν δημιουργηθεί 2,75 εκατομμύρια βίντεο με το Players που μετρούν πάνω από 10 δισεκατομμύρια προβολές. Αξίζει να αναφερθεί λοιπόν ότι η Coi ανέβηκε στο νούμερο 1 του Emerging Artist Chart του Billboard, ενώ το Players πέρασε 7 εβδομάδες στο νούμερο 1 του Rap Song Sales Chart και 3 εβδομάδες στο νούμερο 1 του R&B και Hip Hop Digital Song Sales Chart του Billboard.
Όλα αυτά λοιπόν. Και τέλος, αξιοσημείωτη είναι η επιτυχία του Play και στην Ελλάδα, όπου έχει ανέβει στο νούμερο 1 του Shazam και έχει εκτοξευθεί στο top 10 του διεθνούς Airplay Charts. Αυτά είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι και θα το δείτε κατευθείαν τώρα στις οθόνες σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα το δείτε για πρώτη πανελλαδική παγκόσμια και όσο μπορεί να μεγαλώσει πρεμιέρα περίπου. Εδώ στο House of Bars. Με αυτόν τον τρόπο όμως θα κλείσουμε το House of Bars στο σημερινό και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όπως πάντα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στο MEA TV 9 με 10. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Peace.